Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μας τιμήσατε με την παρουσία σας τη δεύτερη θεατρική παράσταση του Σουλαγού και Τεχιωτών Μικρασιατών Φλόρινας. Η αερασιτεχνική θεατρική ομάδα ενηλίκων του Συλλόγου μας δημιουργήθηκε το 2016 και παρουσίασε με μεγάλη επιτυχία την πρώτη της παράσταση Προμηθέας Δεσμότης σε διασκευή. Φέτο παρουσιάζουμε το θεατρικό έργο Μισινόκηπος του Άντων Τσέχο σε διασκευή και σκηνοθεσία της κυρίας Δήμητρας Ξενάκη. Ευχαριστούμε τη θεατρολόγο μας και τα μέλη που συμμετέχουν στη θεατρική ομάδα μας με διάθεση και έφικη όρεξη, καθώς επίσης και τον κύριο Αργύρη Λάζου για τη μουσική επιμέλεια του έργου. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους όλης της ομάδας τον αγαπημένο μας συνεργάτη κύριο Νίκο Κυπουρόπουλο, ο οποίος παρά την περιπέτεια της υγείας του βρίσκεται εδώ μαζί μας στη σκηνή. Ευχαριστούμε τους χορηγούς μας, τον Δήμο Φλόρινας, το βιβλιοπωλείο Ιγωνία του κύριου Βασίλειο Παπαγιάννη, το ξενοδοχείο Λίγκος, την κυρία Θεοδότα Τότη, το λιθιντορυχείο Ακλάδα, την κυρία Βαλίνα Ρόζα και το ανθοπολείο Μούγκα. Η θεατρική ομάδα μας είναι ανοιχτή σε νέα μέλη και θα χαρούμε να τα καλωσορίσουμε μετά το Πάσχα, όπου θα ξεκινήσουν ο νέος κύκλος μαθημάτων και προβών. Επειδή δεν βάλαμε είσοδο στην κάποιο εισιτήριο αντίτιμο, έχουμε βάλει ως προαιρητική οικονομική ενίσχυση για την θεατρική ομάδα του Συλλόγου. Παρακαλώ να απενεργοποιήσετε τα κινητά σας και εύχομαι ένα όμορφο βράδυ. Τα σκυλιά δεν κλείσανε μάτια.
μάτι όλη τη νύχτα. Όπω κατάλαβα και αυτά πως έρχονται τα θετικά. Τι αποδέχεται. Αγχώθηκα. Τα χέρια μου τρέμουνε. Νομίζω πως θα λιποθυμήσω. Σε παρακαλώ, τσαμετουνιάσα και χάλασες. Κοίταξε. Ντύθηκε μεγάλη κυρία, έφτιαξε και το μαλλί. Αυτό δεν είναι καθόλου σωστό. Πρέπει ο καθένας να κρατάει θέση του εδώ. Μινιάσα, αυτά τα μνημεία τα στέλνει ο τυφορός για να τα βάλουν στην τραπεζαρία. Φέρε μου λίγο τσάι, σε παρακαλώ. Στους ορισμούς σας. Δεν είναι ψύχρα σήμερα σε αυτή την πόλη. Δεν το αντέχω αυτό το πράγμα. Τι θερμοκρασία είναι αυτή και αυτή της παρτίζει κάτω. Και στο φλόρι να φαίνεται το ίδιο, ε. Έτσι εκεί στο δικό μας το μέρος. Κρύο, παγωνιά. Δεν το αντέχω, δεν το αντέχω. Το θαύμα όμως, ο πισινόκηπος είναι αρτισμένος. Τα λουλούδια, όλα αρτισμένα. Αυτό είναι το θαύμα. Πρόσεξε με την κατεμιά σου, μη πέσουν τα άνθη. Και σε γνωστό γι' αυτό. Αγαπητέ Λοπάκη, βλέπω σε πήρε ο ύπνος όμως. Παρόλο που διαβάζεις το βιβλίο σου. Ωραία, κουρασμένος. Την προσοχή σου σε παρακαλώ λιγάκι. Ξέρεις, τώρα κοντά αγόρασα ένα ζευγάρι καλές μπότες. Δεν τις έχω εδώ. Στο γραφείο μου. Αλλά αυτές οι μπότες μου τρίζουν οι ρημάδες και ανησυχώ τον κόσμο, ξέρεις με πατάμε, είναι δύσκολο. Μ' ακούνε και πολλές φορές με βρίζουν. Εσύ μήπως έχεις στο μυαλό σου κανένα υλικό για να μπορέσω να τους λυπάνω, να ησυχάζουμε λιγάκι από το τρίξιμο. Εγώ μπορώ να μην με ζαλίζεις με τις μπότες σου. Κάθε μέρα θα του συμβεί και κάτι. Μια αναποδιά. Αλλά το έχουμε συνηθίσει πια. Κοίτα το. Συνεχώς χαμογελάει. Πες μας, διηγήσου μας καμιά ιστορία από αυτές τις κατέβηκες που έχει. Όλα κι όλα. Όλα κι όλα. Λοπάκι, λυπάμαι. Από ό,τι φαίνεται, χωριάτες ήσουνα, χωριάτες έμεινα. Παρόλο που διαβάζεις ένα σωρό βιβλία. Λυπάμαι. Και επειδή η ώρα έχει περάσει και είναι πάρα πολύ νωρίς, φεύγω γιατί κουράστηκα και θα τα πούμε το πρωί. Μουζίκε, μουζίκε. Άντε, το καλό. Ορίστε, μπες στις ώρες ατυχίες και άλλη μία σήμερα, εξαιτίας του. Τα λέμε το πρωί. Καλημέρα. Ξέρετε, κύριε Γερμανάκη, θέλω να σας πω κάτι. Να, ο επιφώτοπο γραμματικός μου έκανε πρόταση γάμου. Αλλά εγώ δεν ξέρω τι να κάνω. Είναι άκακος άνθρωπος. Όμως όταν αρχίζει να μιλάει, όλο λέει λόγια που οι άλλοι δεν το καταλαβαίνουν. Και αυτό είναι ξετρελαμένος μαζί μου. Εμένα μου αρέσει η Γιάννη. Όμως δεν ξέρω τι να κάνω. Να, είναι κι άτυχος. Όλο θα του συμβεί κάτι που οι άλλοι τον κοροϊδεύουν και τον λένε 22 κακομοιριές. Έρχονται. Όπω, νομίζω πως θα υποθυμίσω. Όπω, έρχονται. Ελάτε να ξαναδείτε. Ελάτε να ξαναδείτε.
κάνω. Ισίδρο, σας περίμενα με τόση λαχάρα. Τέσσερις νύχτες στο ταξίδι δεν έκλεισαν. Τώρα είμαι αυτό. Θυμάστε, όταν είχατε πήγει την αυλή, είχε τόση ψήφια. Και τώρα... Πατσουλή. Μα να το πιστέψω ακόμα ότι είμαστε στο σπίτι μας, Λουρίτσου. Πάνω στο
ευχαριστώ. Ναι, κορίτσι μου, ευχαριστώ. Καληνύχτα, παιδί. Ο Θεός να σε ευλογήσει. Πώς μοιάζεις της μητέρας σου. Στην ηλικία της, Λιούμπα, ήσουν ακριβώς η ίδια. Καληνύχτα, κορίτσι. Είναι πολύ χρονασμένο το κορίτσι μου. Φυσικά, μετά από τόσο μεγάλο ταξίδι. Φυσικά. Τι να κάνουμε, τόσες ώρες μαζινό ταξίδι, αλλά δόξα τω Θεώ είμαστε. Ήρθαμε στο σπίτι μας και είμαστε καλά. Δεν χρειάζεται. Μα δεν χρειάζεται να καθίσετε. Είναι αργά, πηγαίνετε. Έτοιμα, εντάξει. Ω, πάντα η ίδια είσαι κρυβάλλη. Δεν φερόμαστε έτσι. Θέλω να σας πω κάτι ευχάριστο και χαρούμενο. Βέβαια, δεν έχω πολύ χρόνο κατά σήμερα. Γι' αυτό θα τα πω όσο μπορώ πιο σύντομα. Θα σας είναι βέβαια γνωστό ότι ο Μυσινόκηπος και αυτός και όλο το κλίμα θα πουληθούν για να σε χρεώσετε. 22 Αυγούστου είναι η μέρα ορισμένη για την δημοπρασία. Αδερφείς, να ανησυχείτε. Υπάρχει ένας τρόπος να με καταφέρω. Έχω σκεφτεί κάτι. Προσέξτε με, παρακαλώ. Προσέχω. Το κύμα σας απέχει καμία επιστορία, πήγαινε. Σιδηρόδρομος, σιδηρόδρομος περνάει από δίπλα. Αν αποφασίσετε να κοπεί σε μικρά υπόπεδα για να κλειστούν εξοχικές κατοικίες, τότε θα έχετε ένα πάγιο εισόδημα 25.000 ρούμια το πρώτο. Τι ασυναρτησίες. Τι λέτε, παιδε. Αυτά που λέτε. Μα θα παίρνετε 25.000 ρούμια το χρόνο. Μα εσάς και δύο στρέμματα γης που θα γιάνει τους στον κάθε παραθεριστή. Αυτό είναι εκπληκτικό. Μέχρι το φθινόπωρο δεν θα υπάρχει ούτε ένα κομμάτι ξενίκια. Τι λέει. Η τοποθεσία είναι έξω. Ο ποταμός βαθύς. Βέβαια πρέπει να καθαριστούν όλα αυτά τα κτίσματα. Γι' αυτό εδώ το σπίτι μου θα γκρεμιστεί. Τα λέμε δεν έχει και πολλά πράγματα. Μα τι πράγματα είναι. Μην τα λέτε. Α, και το πισινόκι. Το κότσουμε και αυτό. Τι λέτε όμως. Να γκρεμιστούν όλα τα σπίτια να το πει ο πισινόκιπος. Δεν ξέρετε τι μου λέτε. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Και αν υπάρχει κάτι, το αυσιοθέατο και το πιο ωραίο σώμα στην επαρχία, να είναι ο πισινόκιπος μας. Θα είναι μεγάλο λάθος. Μα το μόνο αξιοπρόσεκτο είναι ότι ο πισινόκιπος είναι τεράστιο. Κάνει βύσινα κάθε δύο χρόνια και δεν τα αγοράζει και κανένα. Το ξέρετε, όταν ο πισινόκηπος μας αναφέρεται και στο παιδικό λεξικό ακόμα. Αν δεν αποφασίσουμε κάτι τώρα και δεν κουνηθούμε λιγάκι, σας το λέω, ο πληστηριασμός είναι 22 Αυγούστου. Δεν το καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να σωθείτε. Δεν γίνεται. Μέχρι σήμερα τι βλέπαμε στην περιοχή. Μόνο αφέντες και μουζίκους. Τώρα θα έχουμε και τους παραθεριστές. Και πάω στοίχημα ότι σε καμιά εικοσαριά χρόνια δεν θα υπάρχει σπίτι, θα μην γίνεις ξενικές. Μα, να με τρελάνετε εσείς με τη γνωρίζετε. Τα χάπια μου, ας μου φέρει κάποιος τα χάπια μου, αυτά είναι τρελό πράγματα, δεν μπορώ να γίνω. Ευχαριστώ παιδί. Παρακαλώ παιδί. Μα τι χάπια. Πάρετε τα άνθρωπα. Δεν κάνει να παίρνουν τα χάπια. Σας παρακαλώ. Δεν κάνουν κακό, αλλά ούτε και καλό. Μα τι μιλούσατε, γιατί θέλετε να βγάζετε τα χάτια μας. Σε ρώτα, Ιωάννα. Δεν πρόκειται να σας χαιρετήσω πρωτήτερα και... Θα σας αφήσω να μου φιλήσετε το χέρι. Μετά θα πέντε να μου φιλήσετε το μπράτσο και μετά το λαιμό μου. Τελικά είμαι πολύ άτομος. Τουλάχιστον. Είναι ρομιτευτικός της Βάρειας. Ω, μη μου λέτε τέτοια. Αυτό θα με ευχαριστήσει.
Άγιος Άγγος. Βέβαια. Άρα και η κόμπη μου ήταν σε καλέ. Λέει πολλά πράγματα, λέει. Όμως, μόνο τα καλή μου κυρία. Ναι. Μήπως μπορούσατε να μου δανείσετε 240 ρούβλια. Μέχρι αύριο πρέπει να πληρώσω τους τόπους της προθήκης. Μητέ. Να σας παρακαλώ. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή μου είναι λίγο δύσκολο να σας μιλήσω. Δεν έχω καθόλου την καλή. Τι να κάνουμε. Πίστευα πως όλα είχαν τελειώσει. Πως ήμουν τελείως καταστραγμένη. Και ειδού οι γραμμές του σιδηρόδρομου πέρασαν μέσα από το χωράφι μου. Α, ναι. Α, με πλήρωσαν ακριβά γι' αυτό. Τότε έχετε λεφτά εσείς. Άρα και κάτι θα γίνει. Αν δεν είναι σήμερα, θα είναι αύριο. Αν όχι αύριο, μεθαύριο. Η κόμπη μου η Νάσεκα θα κερδίσει 200.000. Πού θα τις κερδίσει. Αγώ, σε λαχείο. Θα κερδίσει. Βέβαια, βέβαια. Τι είναι κάνει. Άκου, μίζω το πόδι. Είναι άκου, παιδί μου. Κυρά μου, τώρα που σε ξαναείδα, ας πεθάνω. Καλό μου, γεροντάκι. Πόσο χαίρομαι που σε βλέπω και μάλιστα το βράδυ. Πρωινό! Δεν ακούει. Πρωινό θέλει κανείς. Έτοιμο είναι το πρωινό, έτοιμο. Φίλες μου, αχ, εμένα μου φίλες. Λοιπόν, νομίζω τώρα την ώρα να πηγαίνουμε. Σε κουραστούμε. Τι όμορφος που είναι ο κήπος μας. Δέστε και τα δέντρα μας. Είναι αντισμένα. Αχ, και αυτό το αεράκι, τι ωραία που μπαίνει. Μυρίζει όμορφα. Ο κήπος είναι ο λάμπιστος. Δεν το ξέχασες, Λούμπα. Αυτή μακριά λεωφόρφητα, μα ίσα ίσα πέρασα μένος. Πες, μητέρα. Πώς διαλύζει η νύχτα με το φεγγάρι. Θυμάσαι. Δεν το ξέχασες. Δεν μπορώ να το θυμάμαι. Το κήπο μας. Άσπρος τόπος, ο λάμπιστος. Ω, Παντρέγευνα. Μητέρα! Θα σας το δανείσει! Και όταν έλεγες,
πήγαινε καλό μου παιδί. Μύριζε σαν να βγήκες από κοτέτσι. Πάντα ίδιος ήσταν ο Νικαντρέκη. Δεν αλλάξατε καθόλου. Όχι. Έλα, έλα, Γιάσα. Πήγαινε, παιδί μου. Πήγαινε. Η μητέρα σου είναι στο δωμάτιο υπηρεσίας και περιμένει να σε δει. Από χθες. Δεν με παρατάς. Πού. Σκοτίστηκα. Πού. Μα είναι δυνατόν. Πήγαινε, παιδί μου. Μα τι κακομαθημένο. Δεν ανάγκη να βιαστεί. Πού. Μπορούσε να έρθει κι αύριο. Σε παρακαλώ, πήγαινε. Α, με σύγχυσε. Μα είναι δυνατόν. Παλιόπαιδο. Ναι. Η μητέρα δεν άλλαξε καθόλου. Σκορπά τα χρήματά της χωρίς να σκέφτεται. Σκέφτομαι. Σκέφτομαι, σπάω το κεφάλι μου. Έχω πολλά σχέδια. Ένα σωρό σχέδια. Και αυτό σημαίνει ότι δεν έχει κανένα σχέδιο. Αν βρισκότανε κανένα να τον πληρονομήσουμε. Ή αν μαζεύαμε την άνοια μας με κανέναν πολύ πλούσιο. Να πηγαίναμε στη Μόσχα. Να βρίσκαμε εκείνη την θεία μας, την γριά, την κοντέσσα, σε. Είναι πάνω. Θεός να μας φυλάει. Πάψε τώρα. Η θεία είναι πλούσια, μα δεν μας αγαπά. Εγώ της αδελφή μου παντρεύτηκε δικηγόρο. Δεν παντρεύτηκε κανέναν ευγενή. Έπειτα η διαγωγή της. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι εντελώς αυτή που θα έπρεπε να είναι. Είναι καλή, είναι ευγενικιά και την αγαπώ. Αλλά με όλα τα ελαφρυντικά δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι η διαγωγή της είναι μάλλον ανήθικη. Και αυτό δυστυχώς φαίνεται σε κάθε της κίνηση. Η Άννη είναι στην πόρτα. Όχι. Κάτι έχει το δυστυχώς το μάτι και δεν βλέπω καλά. Και την Πέμπτη που μου στορνοδεί. Το καλό μου το κορίτσι. Παιδί μου, δεν είσαι μόνο η ανεψούλα μου. Είσαι ο άγγελός μου, είσαι το πάλι για μένα. Πίστεψέ μου, πίστεψέ μου. Σε πιστεύω. Όλοι σε αγαπούν και σε σέβονται. Μα αγαπημένα μου, πρέπει να μην μιλάς, μονάχα να σωπαίνεις. Τι ήταν αυτά που έλεγες τώρα για τη μαμά μου, για την αδερφή σου, γιατί τα λες αυτά. Ναι, ναι, αλήθεια. Είναι τρομερό. Είμαι τον Θεέ μου. Και πριν από λίγο έλεγε βλακίες. Ναι. Είναι καλύτερα ήταν να σοπάσεις. Τόσο ανόητο. Μόνο όταν τελείωσε κατάλαβα πόσο ανόητο ήταν. Αν μπορούσες να μην μιλάς, θα έκανες καλό και στον εαυτό σου. Δεν θα ξαναμιλήσω. Θα κρατήσω σιωπή. Μονάχα αυτό και τελείωσα. Πρόκειται περί εργασίας. Πού? Την Πέμπτη ήμουν στο ευνοδικείο. Λοιπόν, είχαμε μαζευτεί μια μεγάλη παρέα και αρχίσαμε να μιλάμε για το ένα, για το άλλο, για εκείνο, για τούτο. Λοιπόν, ξέρετε, πιστεύω πως θα μπορέσουμε να βρούμε ένα μακροπρόθεσμο δάνειο να πληρώσουμε στην τράπεζα τους στόχους της υποθήκης. Ο Θεός να μας λυπηθεί. Ναι. Θα μπορέσουμε, σίγουρα. Ας βάλει ο Θεός το χέρι του. Πρωινό! Ξέρω πώς θα φτάσει. Πρωινό θέλει κανείς. Θα δούμε. Έτοιμο είναι το πρωινό. Πάμε κι εμείς. Πάμε. Πέθαναν ο πατερούλης και η μητέρα μου.
Με πήρε κοντά τη μια γερμανίδα κυρία και με σπούδασε πολύ καλά. Έτσι μεγάλωσα και έγινα γουβερνάντα. Αλλά πού θα κατάγομαι, πιάσα τα γονικά μου. Θα κλάψω. Δεν ξέρω, μπορεί να ήταν στο πάνω του κόσμο. Θέλω κάποιον να μιλήσω, αλλά δεν έχω κανένα. Είμαι μόνη. Κι όταν θα μ' αφήσουν πολύ, τότε μόνος θα μας βρω. Έχω πάρει τον κόσμο. Τι ωραίο πράγμα να παίζει κανείς μαντολίνο, ε. Καλά, αυτό είναι κιθάρα, δεν είναι μαντολίνο. Αγαπητή μου, αγαπητή μου, όταν είναι κανείς τρελά ερωτευμένος, το βλέπει μαντολίνο. Να, σε βγήκα στο μυαλό. Μην φυτώχε και ποτέ. Όσα πες και τραγουδούν αυτοί άνθρωποι, τα τσακάλια. Όλα κι όλα, κυρία μου. Όλα κι όλα. Εγώ είμαι μορφωμένος άνθρωπος, ξέρω. Έχω διαβάσει πολλά στο παρελθόν. Και συνεχίζω να διαβάζω, βέβαια, ως γραμματικός. Ένα πράγμα όμως δεν μπορεί να καταλάβω. Τι συμβαίνει με τη ζωή μου. Δεν ξέρω αν πρέπει να ζήσω ή αν πρέπει να πεθάνω. Γι' αυτό που βαλάω πάνω και μαζί μου, αυτό που χρειάζομαι, το πιστόλι. Να το! Φεύγω. Ο επιχόντο είναι ένας έξυπνος άνθρωπος. Τρομερός και φοβερός. Και όμως θα πρέπει να ξετρελαίνονται οι γυναίκες γι' αυτό. Ναι, βέβαια. Μόνο. Τι να ακούς εσύ. Είναι καλός άνθρωπος. Όλοι αυτοί οι εξυπνάτες είναι ανόητοι. Κι εγώ είμαι μόνη. Δεν έχω κανένα. Πάντα μόνη. Ευχαριστώ, αγαπητή μου, για τα πολύ ωραία σου λόγια. Αλλά θα ήθελα κι εγώ να πω κάτι για τη δικιά μου τη ζωή. Πολλές φορές νιώθω ότι είμαι μια βάρκα μέσα στο καλάδι. Ότι με χτυπούν τα κύματα. Μια από εδώ, μια από εκεί. Δεν ξέρω πού πάω. Δεν ξέρω αν έχω κάποιο λιμάνι. Δεν ξέρω πού μπορώ να σταματήσω. Αλήθεια, είστε πάρα πολύ άκυρος πάντως. Κάθε μέρα θα σας συμβεί και μια αναποδιά. Προχτές άκουσα, πήγατε να πιείτε τσάι και στο τσαγερό βρήκατε μια αράχνη. Μια τόση τάση στο σπαλιό. Αλήθεια, τόση ήταν αράχνη. Τι να πω, τι να πω. Και είναι και αυτές οι αράχνες που μου καλάνε συνέχεια την ηρεμία μου. Κατάλαβες. Αλλά παρόλα αυτά, η ώρα μου έχει περάσει. Και θα ήθελα, Δουνιάσα, θα ήθελα να σας δω λιγάκι, σας παρακαλώ. Καλά, αλλά θα μου φέρετε πρώτα μια ζακέτα από μέσα, γιατί εδώ πέρα έξω έχει ψυχρούλα. Θα σας τη φέρω, αλλά πρέπει να σας δω ιδιαίτερος. Εδώ δεν μπορώ να σας δω, έχει πολύ κόσμο. Λίγο αργότερα, πέτε μου πρώτα μια ζακέτα. Κατάλαβα, θα σας τη φέρω. Παρ' όλα αυτά, τώρα ξέρω τι θα κάνω. Με το πιστόλι μου. Λιλιόσπουλη, πέσανε κάτω. Δεν μου δίνεις λίγα από αυτά που έχεις πήρει η τσέπη σου. Εγώ δεν πήρω τίποτα. Παρακαλώ, λιγάκι από το νήσι. Να σε είπα. Θα είναι η μασιβάλια. Μαστρίζει τα λατόσκο για να κάνει οικονομία και στους παππούδες του μαγειρού.
γύρω. Του ένιωθε σαν ίδια φασόλια. Κι εγώ. Καλύτερα να το γνωρίσετε πάλι, μα και πού από κοντά. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά μου τα έδωσε. Αγαπητέ μου, εσείς μας μιλούσατε για το κτήμα μας. Πρέπει να αποφασίσετε να γίνει παιδάκια για μικρά υπόλοιπα. Λοιπόν, αποφασίστε τώρα. Δεν έχετε χρόνο για τίποτα. Μα γιατί να αποφασίσουμε, τι θα πουληθεί, τι θα γίνει. Δεν θα γίνει τίποτα, θα πουληθεί. Θα βγει στο πληστηριασμό. Και εσείς πού το κάνετε, ποιος θα πούμε. Εμείς χρήματα πού θα πούμε. Η υγεία μας από την Πόσχα ναι. Υποσχέθηκε πως θα μας στείλει χρήματα. Τώρα πότε και πώς θα τα στείλει, πόσα. 100.000. Η θεία μας από την Πόσχα, πόσα θα μας στείλει. Για πες μου, 10-15.000 θα στείλουμε. Κάτι είναι γι' αυτό. Τέτοιους αλόκοτους και αλόκοτους ανθρώπους πρώτη φράγμα. Εδώ ο πληστηριασμός σας χτυπάει την πόρτα και εσείς χαμπάρες. Ναι, και συμβουλεύτε. Και τι θέλετε να κάνετε, για συμβουλεύτε μας. Πώς κάνετε τίποτα άλλο που μας συμβουλεύετε. Κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια σας κομπανά. Αν δεν αποφασίσετε να δοθεί το κτήμα για να γίνουν εξοχικά σπιτάκια, τότε θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν θα μπορέσετε να πληρώσετε τα χρέη. Τι μου λέτε, μωρέ. Εξοχικά σπιτάκια, παρατεριστικές κατοικίες. Αυτά είναι χιδέα. Δεν γίνονται τέτοια πράγματα. Και εγώ συμφωνώ. Εγώ και εγώ συμφωνώ. Με εσάς ή θα με πάρουν τα κλάματα ή θα τραβαθώ. Με έχετε εκνευρίσει πάρα πολύ. Με σκάσατε. Και εσύ μπορεί κότα. Τι είπες. Κότα. Κάνα να αποφασίσεις για λίγο. Αφήστε με να πείτε. Όχι, δεν θα σου πείτε. Πού θα πείτε. Όχι, 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 εδώ. Όλα να σκεφτείτε και να σκεφτείτε. Και τι να σκεφτείτε. Να σκεφτούμε. Εσείς είστε τόσο καλός άνθρωπος. Εσείς έχετε άρρος, τιμιότητα. Και ξέρετε να σκεφτείτε. Ξέρετε να δώσετε μια συμβουλή, αλλά πάλι για λεφτά μη μας λέτε γιατί ξέρετε. Εμείς έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Και εκτός από αυτό, τι να σας πω, δεν θα λεφτά. Το πρόβλημα, εγώ έχω περάσει τόσα στη ζωή μου. Και όλα ξεκινάνε από τα χρήματα. Μια ζωή σκορπούσα τα χρήματα μου έτσι. Ασυλλόγιστα. Και είναι τότε όταν βρέθηκα έναν άντρα. Που είχε μόνο χρέη. Πέθανε ο άντρας μου. Θα του κολλήσαν πάρα. Τότε για την τιμή μου τύχη. Αγάπησα έναν άλλο. Αυτό ήταν. Τιμωρία κατά κέφαλα. Τότε ήρθε το πρώτο χτύπημα. Θεέ μου, εδώ, σε αυτό το ποτάμι πνίγηκε το παιδί μου. Κόντεψα να τρελαθώ. Έχασα τον γιο μου. Δεν ήξερα τι να κάνω. Έφυγα τα μάτια μου. Και έφυγα. Έφυγα μακριά να μην βλέπω τίποτα. Δεν ξαναδώ αυτό το τόπο. Γι' αυτό σάκαρδα με πήρε από πίσω. Πήγαμε στην Αλία. Αγοράσαμε μια βίλα στο Μαντών, γιατί αυτός αρρώστησε. Τρία χρόνια στέγνωσε η ψυχή μου. Μέρα νύχτα ο άρρωστος με πέδεψε. Δεν είχε γιατρία, μόνο εγώ τον φρόντισα. Φρόντισα να θρελαθώ. Και μετά, η βίλα πουλήθηκε για χρήμα. Και έτσι φύγαμε, πήγαμε στο Παρίσι. Στο Παρίσι! Και στο Παρίσι με εγκατέλειψε! Τ' ακούς, με εγκατέλειψε! Έφυγε με μια άλλη! Έφυγε με μια άλλη! Όταν θα χάσω το λογισμό μου, ήθελα να δώσω τέλος στη ζωή μου! Τότε ξαφνικά, τη νύχτα τη αρρωστία. Το Παρίσι μου. Σπίτι μου. Θεέ μου, συγχώρεσέ με για τις αμαρτίες μου. Συγχώρεσέ με για αυτά που έκανα. Τώρα που είμαι εδώ, αλλά
ιστορία. Βλέπετε. Από το Παρίσι. Τηλεγράφημα από το Παρίσι, αυτός ο αγριός. Θέλει να γυρίσω να τον συμπαρέσω. Εγώ ξόφρισα με το Παρίσι. Δεν υπάρχει Παρίσι για μένα. Είναι η περίφημη Εβραϊκή ορχήστρα μας, θυμάσαι. Εκείνη με το κόντρα μπάσο, ναι, το πιάνο, το βιολί. Τέλεια, πολύ ωραίο. Να ξέρετε, θα δώσουμε μία χωρεσφαιρίδα, θα τους καλέσουμε όλους, να το γιορτάσουμε, μην βλέπετε έτσι. Βάρια! Ο κόσμος χάνεται, χωρεσφαιρίδες ωραίο. Πώς τώρα έχουμε τόση ωραία ορχήστρα και μια χτυπαμπάρια να το κανονίσει. Εσείς, δεν είστε. Να σας πω, εγώ νομίζω από την Βάρια εσείς, εσείς νομίζω ότι εσείς θέλετε. Έτσι δεν είναι. Εντάξει, αλλά μου φέρουν μια θέση στην τράπεζα, 6.000 ρούβλια το χρόνο, το ξέρεις. Ποια τράπεζα, κύριε, τι το χρόνο μου λες. Αυτά δεν είναι τις τάξεις μας. Σε παρακαλώ, τράπεζα τώρα. Θέλω αύριο να πάω στην πόλη. Θα πας. Μου είπαν πως θα με συστήσουν σε ένα στρατηγό. Ίσως αυτός μας κάνει πράγμα. Θα το βρεις στο στρατηγό. Θα τον γνωρίσω. Δεν υπάρχει. Δεν πρόκειται. Να και τα κορίτσια μας είναι παρέσω. Δεν θα τα πληρώσετε. Καλώ στο κορίτσιο μου. Καλώ στο κορίτσιο μου. Ελάτε. Έλα Μαρία μου από εδώ, έλα Μαρία μου, έλα εδώ μαζί μου, έλα κορίτσι μου, κάτσε εδώ μαζί μου. Καλώς τους, καλώς τους. Εσύ που κοιτάς. Τι κοιτάς εσύ. Αυτό να μην σας αφορά. Και 50 ευρώ και ακόμα φοιτητή. Θα πάψετε επιτέλους με τα λίγια αστεία σας. Την μούσκα τώρα, ε. Καλακαπίκι για το... Για πες το μας επόμενο μου στη φυσή, ναι. Τους έλεγες. Τι, όχι, 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 όχι. Θα πάψετε επιτέλου. Μην τους λιμώνεις λένε εδώ. Θα πάψετε. Για να το ψήνω. Σύντομα θα γίνει σε κακομοιρίο. Μα δεν είναι τέτοια, πέστε μας κάτι καλύτερο για τους πλανήτες. Όχι, όχι, δεν έχει ποιους πλανήτες, τι μου λέτε τώρα. Θα πού είναι αυτά που λέγαμε που την κουβέντα σου είπατε χθες. Περιτύλος. Περί την περιφάνω ανθρώπου. Τι μου λέτε τώρα, περιτύλος. Ναι, πράγματι, πολλά είπαμε χθες, αλλά που θέλω να την καταλήξαμε. Αλήθεια. Ποια είναι η έννοια της περιφάνειας. Ο άνθρωπος, φυσιολογικά φαίνεται ατελής. Στην συντηρητική τους πλειονότητα, οι άνθρωποι είναι αγρίκοι, απέραντοι. Ας πάψει λοιπόν ο καθένας να θαυμάσει τον εαυτό του και θα πρέπει μονάχα να δουλεύει. Και τίποτε άλλο. Μα που δεν πεθάνει. Ποιος ξέρει. Τι σημαίνει αυτό. Μπορεί ο άνθρωπος να έχει 100 αισθήσεις και με το θάνατο να κλείνει με τα 5. Και οι υπόλοιπες 95 να απομένουν ζωντανές. Μα τι έξυπνος που είστε! Κάτι βλέπω. Κάτι σε ποιος έρχεται. Τι είναι πάλι αυτό, ποιος έρχεται. Σε μά. Με συγχωρείτε. Ποιος είναι αυτό, ρε. Μπορείτε να μου πείτε από πού θα πάω για το συνδρομικό σταθμό. Έλα από εδώ, έλα από εδώ. Από εδώ. Θα πας από εδώ ίσα, θα στρίψεις δεξένιο σταθμός. Ναι, ναι. Σας είμαι υπόχρεος. Από εκεί, από εκεί. Από εκεί, εδώ. Καλά, περίμενε. Εδώ. Ορίστε να δούμε τι θα καταλάβεις. Για να δω. Αχ, δεν έχω σημαίνει. Να σου δώσω χρυσό, πειράζει. Μα, μητέρα. Μητέρα.
Σας είμαι υπόχρεο να φιλήσω το χέρι σας. Έλα, από εδώ. Από εδώ. Μητέρα, όλος τι είναι δυνατό. Έλα με άδεια πείμας πείμανε. Και εσύ δίνεις ολόκληρο χρυσό σε έναν ζητιάνο. Και τι θα κάνω, κορίτσι μου, δεν είχα σημείο. Πόσο μητρό. Και γι' αυτό μου έδωσα χρυσό, αλλά... Δεν αντέχω. Μη στεναχωριέσαι. Όχι, όχι, πέντε. Όχι εσύ. Όσο τρόμαξα, πέφτω. Ο Ραφιδότος Αλευσέη θα μας κρατήσει και θα έχουμε χρήματα. Ας είναι καλά, είχε ο διαβάτης. Και τράμαξε τη Μάρια και μας άφησε μονάχης. Μάρια, φοβάται να μας αφήσει μόνος για να μην ρωταυτούμε. Είναι τόσο αστονόμενος στην οθιά του. Ψεύτικα χαρτονομίσματα. Ποιος, εσείς, εσείς, εσείς.
Έτσι κι εγώ, στην κατάσταση που βρίσκομαι τώρα, μέχρι και ψεύτικα θα τολμήσματα μπορώ μετά. Μέχρι αύριο πρέπει να πληρώσω τους τόπους της υποθήκης μου. Έχω μαζέψει κάποια, αλλά μου λείπουν 130 ρούβλια. Αχ, έχασα τα λεφτά μου. Αχ, ήταν κάτω από τη φόβα. Ποια αλήθεια μου! Εμένα το μάτι μου έχουν υποθεί για να βράσει την πρωτοβουλία!
Σκεφτείτε με, πώς θα με βγάλω πέρα. Εδώ μεγαλώσα. Εδώ είναι το σπίτι μου. Ο πατέρας μου, η μητέρα μου, ο παππούς μου όλοι εδώ μεγάλωσαν. Εδώ γεννήθηκαν. Ο βυσινόχυπος είναι όλη μου η ζωή. Α, πουληθεί ο βυσινόχυπος. Πουλήστε με και εμένα. Επιστείτε με καλά που πέφτει, γιατί να κάνω. Με όλη μου την καρδιά σας συμφωνώ πάρα πολύ βαθιά. Αχ, καλέ μου. Ένα φωνιάχνα, είχα τώρα το φωνιάχνα ακόμα να μου το φέρει η βάρια. Ελάτε, πατέρα. Ελάτε, με συγχωρείτε. Γνωστό μου. Ήρθε και ένα φωνιάχνα, και ένα, και ένα τηλεγράφημα. Άκη, πάλι άντε αυτά τα νιάτα.
λέει σε επιπόλαιο. Ο γραμματικός, μάλιστα, το σημείο. Πλάκι μου, όμορφος, υποκρέπτης. Ενά, ήταν με την μητέρα στο χώρο που διοργανώνει η κυρία. Τι ωραία είναι αυτή, πω πω πω. Μάλλον ο πατέρας σου πρέπει να είναι ζαχαροπλάστης. Τι να πω. Έτσι δεν είναι. Τι να πω, τι να πω. Κάθε φορά που... Ακόμα. Να φύγεις, Σημεών. Τώρα βρήκες να φύγεις κι εσύ. Ωρε Παναγία. Τι παράδοξος άνθρωπος που είσαι. Όταν πάω να μιλήσω σε μια κοπέλα, πάντα κάποιος βγαίνει. Έλα παιδί μου, πήγαινε και εσύ να χορέψεις. Πάω για χορολουδάκι. Πάντως ο παπάς της ήταν ζαχαροπλάστης. Πας και έρχεσαι στο σαλόνι χωρίς να κάνεις τίποτα. Εγώ επιμένω, ο παπάς ήταν ζαχαροπλάστης. Παίζεις μπιλιάρδο και σπάει στέκα. Μάλιστα. Εσείς το δικαίωμα να μου κάνετε εμένα παρατηρήσεις. Το αν παίζω μπιλιάρδο, αν κινούμε, αν τρώω, αν κοιμάμαι, αν περπατάω. Αυτά θα μου τα πούν οι ανώτεροι μου, αυτοί που είναι υπεύθυνοι, όχι εσείς. Δεν το καταλαβαίνετε. Ο παπάς της ήταν, το ξέρετε. Δεν μπορώ να σου κάνω εγώ παρατηρήσεις. Όχι φυσικά. Συγγνώμη που σας το λέω έτσι, αλλά δεν μπορείτε να μου κάνετε παρατηρήσεις. Νομίζω ότι έχεις γίνει πολύ αφάντης. Πέρασε έξω τώρα. Τώρα. Ξέρετε, θα διαμαρτυρηθώ εναντίον σας. Πέρασε έξω. Ο παπάς της ήταν ζαχαροπλάστης. Όχι, πείστε. Αγόρασα το κτήμα που ο παππούς μου και ο πατέρας μου ήταν σκλάβοι εδώ μέσα.
που δεν τους αφήνανε μύτια στο μαγειριό να μπουν. Σκυμίζαν σε μια ξύλινη παράγκα μέσα στο χιόνι. Καταλάβατε, ο Βυζινοήτος τώρα είναι δικός μου. Καταδικός μου. Μήπως όλα αυτά είναι παιχνίδια του μυαλού, του σκοτεινού και αγράμμου του μυαλού μου. Έχω το ωραιότερο τύπο του κόσμου, καταλάβατε. Πέταξε τα χειριά. Ο Παναγής δεν θα είναι πια νοικοκυράζα μέσα. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Μουσικάτες, παίξτε μωρέ. Παίξτε, θέλω να σας ακούσω εδώ για μωρά είναι ο πάγης που θα βάλει τσεκούρι στο μισθινό του. Παίξτε ρε με παλιά αφεντικό. Κύριε μου, γιατί δεν μ' ακούγατε. Τόσες φορές σας τα έλεγα. Δεν περάσει, δεν με περάσει. Παίξτε μωρέ, παίξτε μωρέ, πληρώνω. Καταλάβατε. Τους έδωσες τα χρήματά σου. Δεν κάνεις καλά. Δεν κάνεις καθόλου καλά. Θα πιείτε ένα ποτηράκι. Για τα αποχαιρετιστήρια, ένα ποτηράκι. Δεν βρήκα στον χώρο και πήρα μια ποτηρά. Δεν καταδέχεσαι. Όχι. Τότε δεν πήρω ούτε εγώ. Πιέσαι στην πλάτη του Λοπαϊκή. Να μην παρατρώνεις τα χέρια σου.
Να ξεμάθεις τη συνήθεια να απλώνεις τα χέρια σου μέχρι εκεί που δεν φτάνουν. Και κάτι ακόμα. Και μην το ξεχνάς ποτέ αυτό. Τα σπίτια που έχεις εσείς, για να τα δικιάσεις σου τα αθεριστές. Μην το ξεχνάς αυτό. Θα έρθει μια μέρα που οι νικάριδες θα τα κάνουν δικά του. Αλλά άμα σκέφτεσαι όπως τώρα, σημαίνει ότι ξανοίγεσαι. Ότι παρατρώνεις τα χέρια. Έλα, μωρέ. Τώρα, μια και φεύγουμε. Αν θέλεις τίποτα δανεικά, ξέρεις. Όχι, δεν μου χρειάζονται, δεν μου χρειάζονται. Μα που δεν έχει. Έχω, ναι, εδώ τα έχω. Έλαβα μερικά από μια μετάφραση που έκανα σε ένα βιβλίο. Μα πού είναι οι γαλότσες μου. Ελάτε, πάρτε τις γαλότσες σας. Βάλια, γιατί τι μόνης. Και πόσο μα δεν είναι δικιά μου αυτές οι γαλότσες. Έσπυρα που λες χίλια στρέμματα σουσάμι. Αν έβλεπες το σουσάμι μαθισμένο, σκέτο χρυσάφι. Έβγαλα 40 χιλιάρικα καθαρά. Καταλάβες, γι' αυτό σου λέω. Αν θέλεις, μπορώ να κανονίσω όσα θέλεις. Μη με παρεξηγείς τώρα, θέλεις, εγώ είμαι χωριάτης και τα λέω έτσι. Άκου να σου πω, Νερμόλα Αλεξέιτς. Εσένα ο πατέρας ήταν μουζέκος. Εμένα ήταν χαρτοποιός. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Ωστόσο άφησε. Και 200.000 να μου δίνεις, εγώ δεν τις παίρνω. Είμαι ελεύθερος άνθρωπος. Η μαμά σας παρακαλεί να μην κόβουν τα δέντρα του κήπου που να φύγει. Αλήθεια, είναι δυνατόν, μα δεν υπάρχει λόγο σεβασμό. Γεια σα. Στείλανε τον Χρήστο στο νοσοκομείο. Το πρωί, του είπα τον Γρηγόρη, είναι ανάγκη να ρωτάει 10 φορές. Δεν έχει γίνει όλη αυτή η ιστορία. Εγώ φεύγω με δύο έθνες.
θυμία μου έφυγε ο Φίρς, καημένος μου γεροντάκος. Μαμά, τον Φίρς θα το στείλανε στο νοσοκομείο. Το κανόνισε 9 το πρωί. Και η άλλη μου έβγαια είναι η Βάρια μου. Αυτή να λυπάμαι. Δεν ξέρει τίποτα άλλο να κάνει στη ζωή της. Μόνο να δουλεύει. Μέρα νύχτα στο μαγειριό. Είναι σαν το ψάρι έξω από το νερό. Τη λυπάμαι. Θα μείνει μόνη. Τι θα κάνει. Κι εσείς αγαπητέ μου. Μα αφού είπαμε, γιατί δεν την παντρευτήκατε. Γιατί δεν έγινε κάτι, μα εγώ το είδα σίγουρο. Σας είπα ότι εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση, αλλά δεν μπορώ να κάνω πρόταση χωρίς εσάς. Λοιπόν, αν πάτε και την ειδοποιήσετε... Εντάξει, αφού θέλετε, εσείς τον αναλαμβάνω εγώ. Δεν μας πιέζει ούτε ο χρόνος, όλα γίνονται μέσα σε 2 λεπτά. Θα το κανονίσω εγώ. Αρχή να θέλετε και αφού το θέλετε τώρα. Πάμε χωρίς εγώ. Βάρια! Για να το άκουσε τέλο! Βάρια, παιδιά, πού είσαι, δεν Βάρια! Δεν ξέρω πού τα έχω πάρει. Μόνη μου τα τακτοποίησα. Δεν ξέρω πού τα έχω πάρει. Τι κυρία Μητέ. Εγώ. Και για πού τώρα Μάρια την έρευνα. Με πήραν οι Ρακούλοι. Σαν οικονόμου. Για να φυλάω τον νοικοκυριό του. Μπορώ να θυμηθώ αν είναι δυνατόν. Το γιάζουν εγώ τώρα, ε. Καμιά κουμπιταρία βέρστη από εδώ. Και η ζωή σε αυτό το σπίτι, τελειώσες. Ναι. Σήμερα είναι τελευταία μέρα. Για μας τελείωσε η ζωή σε αυτό το σπίτι. Φεύγω κι εγώ για το Χάρκοβο με το ίδιο τρένο, μάλιστα. Εδώ θα αφήσω τον Μάρκο Χόντο. Τον πήρα στη δουλειά της. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Θυμάσαι, πέρσι χιόνι. Ω, τώρα είναι. Βέβαια, κάνει κρύο. Ναι. Γερμολάι, Αλεξέη. Βαρόμετρο στο κύριο. Γερμολάι, Αλεξέη. Σπάσε. Έφτασα, έφτασα. Μα μη φεύγε. Yeah.
ξεχάσαμε. Δεν πειράζει. Θα κάτσω λιγάκι λίγο. Γι' αυτό ο Λεωνίδ πάλι με το παλτό του θα έφυγε. Δεν θα έβαλε τη γούνα. Αν δεν ήμουν κι εγώ. Θα έρθουν. Σε πιστεύω. Θα έρθουν να με πάρουν. Μάλλον. Θα έρθουν. Μάλλον.